Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Γράφετε όλοι εδώ. Τι ωραία. Από Βέρεια, από Γιάννενα. Ενδιαφέρουσα παρέα. Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Τέλεια. Καλησπέρα. Δεν μπορώ να ακούσω. Όλα αυτά τα δεν μπορώ να ακούσω. Τα λέτε στην Κατρίνα την Εξερτζόγλου. Ωραία. Τα μικρόφωνα σας είναι κλειστά. Για να μην ακούμε και τον Τι έχω κάνει, εγώ δεν έχω ανοίξει το μικρόφωνο μου και μιλάω και δεν με ακούτε. Τέλεια. Πάμε πάλι στην αρχή. Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Κουζή. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Ξεκίνησε σαν μία μικρή ενημέρωση όλο αυτό, γιατί έχει ξαναγίνει στις 3 Σεπτεμβρίου. Είπαμε λοιπόν με τη Ρόζη Διαμαντάκη και την Κατερίνα την Εξερτζόγλου να κάνουμε μία μικρή ενημέρωση για να μην τα λέμε στο τηλέφωνο και είναι άχαρο και δεν έχετε εικόνα και δεν καταλαβαίνετε και πρέπει να εξηγούμε πράγματα που με την εικόνα, γιατί με εικόνες δουλεύουμε, είναι πολύ εύκολο. Είπαμε να κάνουμε ένα Zoom. Λέμε λοιπόν, θα κάνουμε ένα Zoom. Και ξεκινάει το Zoom για μία μικρή παρέα και ξαφνικά έχουν γραφτεί στο Zoom 300 άνθρωποι. Οπότε προφανώς ισχύει όποιος έρθει πρώτος, μπαίνει πρώτος και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν όλοι εσείς ήδη τώρα στην ώρα σας. Βλέπω λοιπόν εδώ, καλησπέρες, γράψτε μας από πού είσαστε, γιατί ξέρουμε από τα αιτήσεις που έχετε γράψει ότι είστε από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Βλέπω εδώ από Γιάννενα, από Βέρεια. Καλησπέρα και καλή επιτυχία, ευχαριστούμε. Καλές γιορτές, Καβάλα, Μυτιλίνη, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη. Ρωτάτε κάτι το οποίο θα το απαντήσω σε όλους. Γιατί λέει δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος για δωρεάν πρόσβαση στον κύριο Φώτη σήμερα, εφόσον είχατε αναγγείλει ότι το φιλμ θα έμενε με ανοιχτή πρόσβαση μέχρι τις 5.12. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, το Καλημέρα κύριε Φώτη είναι μία από τις ταινίες του Kinderdogs, είναι η ταινία που έχω σκηνοθετήσει εγώ ίδια. Είναι η ταινία που συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ολυμπίας. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι μέχρι σήμερα 5-12, ενδεχομένως στο μεταξύ να είναι sold out και γι' αυτό δεν έχετε πρόσβαση. Δεν μπορώ να πω άλλες λεπτομέρειες, αλλά αυτός μάλλον είναι ο λόγος. Θα έχετε όμως την ευκαιρία να το ξαναδείτε και επίσης όποιος θέλει είναι διαθέσιμο στο online και για σχολικές ομάδες. Σύρος, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Ρέθυμνο, Πόβο, είναι καταπληκτικό, Κόρινθος, τι ωραία, Ρόδος, Αθήνα, Χαϊδάρι, Άγιος Νικόλαος, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, έχει εξαντληθεί, Βερονίκη Τσουγκράνη, γεια σου Βερονίκη, κάτω σχολάρι Θεσσαλονίκης. Τι ωραία. Μας απάντησε η Βερονίκη για τον κύριο Φώτη. Είναι sold out. Ήταν συγκεκριμένες ο αριθμός των προβολών. Δεν το ορίζω εγώ. Το ορίζει το φεστιβάλ που το επέλεξε για το επίσημο πρόγραμμά του. Και εξαντλήθηκε. Τι ωραία. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Λυπόμαστε που δεν το είδατε. Θα δοθεί και άλλη ευκαιρία. Λοιπόν, θα επιλέξω να μην ανοίξω την κάμερα. Σας ακούω όμως πολύ καλά. Λοιπόν, η κάμερα, όπως πολύ ωραία είπε η Κατερίνα, είναι προαιρετική να είναι ανοιχτή. Θα το προβάλλουμε έτσι κι αλλιώς. Το κομμάτι το οποίο δεν αφορά την προβολή της ταινίας θα το προβάλλουμε και διαδικτυακά μέσω των social media στο Facebook για να το δουν και όσοι δεν μπορούν να το δουν γιατί οι θέσεις είναι συγκεκριμένες και ήδη εξαντλημένες. Οπότε, βεβαίως, είναι απόλυτα θεμητό να μην έχετε ανοιχτή την κάμερά σας. Όποιος θέλει, την κλείνει. Γεια σου, Γιάννη Χρυσουλάκη. Τι ωραία, σας βλέπω εκεί σε μια γωνίτσα, γιατί έχω ανοιχτό και το chat και όλα. Και σας βλέπω λίγο σποραδικά. Θέλω να περάσω μία να τους δω όλους. Θα κάνω μόνο ένα gallery view. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Επάνω δεξιά στην οθόνη σας έχει το gallery view. Είναι αυτό με τα πολλά τετραγωνάκια. Το πατάτε και βλέπετε. Είμαστε ήδη 82 και προχωράμε. Στο μεταξύ είναι κιόλας 6. Θα δώσουμε άλλα 2 λεπτάκια. Συγγνώμη, 5 είναι, ναι. Όχι 6. Είναι 5, βέβαια. Θα δώσουμε 2 λεπτάκια ακόμα να μπουν και οι υπόλοιποι, γιατί είστε πολλοί. Και θα ξεκινήσουμε. Ήδη βλέπετε την πρώτη κάρτα με το online flyer το οποίο φτιάξαμε φέτος, το ηλεκτρονικό flyer του Kindertalks. Είναι η 5η χρονιά του Kindertalks, γι' αυτό και αυτό το πάρα πολύ ωραίο 5 που έχει φτιάξει η Δαρία Ζαζιρέ, η γραφίστριά μας,
5 χρόνια Kinderdogs. Και φέτος το πρόγραμμα είναι όλο online. Εντάξει, έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Τώρα, ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε εύκολα να είμαστε από τόσα πολλά μέρη της Ελλάδας όλοι μαζί στο Zoom, να βλεπόμαστε και να μιλάμε και να χαιρετιόμαστε. Θα έπρεπε κάπως να βρεθούμε όλοι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε κάποιο άλλο μέρος και να μετακινηθούμε, να ταξιδέψουμε. Ωραία θα ήταν και ένα ταξίδι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι Σάββατο απόγευμα και κάνετε ένα μικρό διαδικτυακό ταξίδι για μία ώρα. Θα ταξιδέψουμε ακόμα περισσότερο, γιατί μέσα από τις ταινίες που θα δούμε τρέιλερ θα πάμε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Οπότε το πρόγραμμα σήμερα είναι πολύ ταξιδιωτικό. Ωραία, έχετε διαλέξει να είναι η πιο πολύ κλειστή κάμερα, δεν πειράζει. Κάποιους τους ξέρουμε. Αναστασία, καλησπέρα, γεια σου Ασπασία. Όποιος επίσης θέλει, μπορεί να βάλει το όνομά του, γεια σου Βερονίκη, η Τζεΐδου Κυριακή, να βάλει, να γράψει όλο του το όνομα, έτσι ώστε ακόμα και αν δεν σας βλέπουμε, να έχουμε μια πιο καλή επαφή με το μέσο του ονόματος. Αυτό γίνεται αν πατήσετε τις τρεις τελίτσες επάνω δεξιά στο παράθυρό σας, θα σας ανοίξει ένα παραθυράκι που γράφει rename. Και πατώντας το rename, μπορείτε να γράψετε το όνομά σας στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή... Γεια σου Σίλβια από την Άμφισσα. Τι ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ που σας έχουμε. Γεια σου Σίλβια που σας έχουμε όλους μαζί. Γεια σου Δήμητρα. Γεια σου Βερονίκη. Βερονίκη Τσουγκράνη, διαπολιτισμικό λύκειο στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Λοιπόν, για να δω τώρα, είναι 87. Νομίζω ότι, Κατερίνα, είναι κανείς άλλος στην αναμονή? Όχι. Όχι. Πολύ ωραία. Είμαστε λοιπόν 87 και ξεκινάμε στην ώρα μας. Είναι και 3. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σας καλωσόρισα, σας είπα για τα 5 χρόνια Kinderdogs, σας είπα για το ηλεκτρονικό flyer το οποίο μπορείτε να δείτε στο kinderdogs.com και να το ξεφυλίσετε, είναι σε μορφή PDF. Και όλες τις πληροφορίες που θα πούμε σήμερα, λίγο πιο επιγραμματικά βέβαια, γιατί είναι γραπτές, θα τις βρείτε και εκεί. Πάντοτε μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και στο Instagram για να βλέπετε τα πιο πρόσφατα, τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και τα πιο πρόσφατα νέα και πράγματα που γίνονται εκτάκτως, προγραμματίζονται και ανακοινώνονται. Όπως είπα και προηγουμένως, να ξανασυστηθώ, είμαι η Δήμητρα Ικουζή, είμαι καλλιτεχνική διευθύντρια του Kinderdogs, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης. Έχω βάλει και το mail μου, μπορείτε να μας προσεγγίσετε και στο info@kinderdogs.com. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους Kinderdogs υπό το πρίσμα των ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα. Το πρόγραμμα τρέχει όπως φαντάζεστε με τη σχολική χρονιά γιατί απευθύνεται σε σχολικές ομάδες. Έτσι λοιπόν ξεκινάει πάντα το Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται με το τέλος της χρονιάς και μετά ξαναστείνεται και πάλι από την αρχή. 5 χρόνια Kinderdogs λοιπόν σήμερα, φέτος, 30.000 θεατές σε 9 πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και εντάξει, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Η μαγική στιγμή είναι όταν ένα παιδί ανακαλύπτει τον εαυτό του και τον κόσμο μέσα από την ιστορία ενός άλλου παιδιού που πρωταγωνιστεί σε ένα από τα δημιουργικά ντοκιμαντέρ και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Kinderdogs. Θα δείτε μετά, αργότερα, τι θα πει, τι σημαίνει δημιουργικό ντοκιμαντέρ. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το πρόγραμμα το σημερινό. Ξεκινήσαμε τώρα στις 5, μέχρι τις 5.30 θα δούμε όλο το πρόγραμμα, αλλά με την έννοια πια ότι θα μπούμε και στα επιμέρους προγράμματα, το Kinderdogs στο σχολείο στην ψηφιακή τάξη σε Ελλάδα και Κύπρο, το Kinderdogs Extra, το Kinderdogs Επιμόρφωση που αφορά ενήλικο κοινό. Μπορείτε στο chat να μας γράψετε για να μας θυμίσετε. Είστε εκπαιδευτικοί, ασχολείστε με την ψυχική υγεία, είστε κάποιο επάγγελμα που έχει σχέση με παιδιά ή ασχολείστε με τον πολιτισμό. Βοηθάει αυτό και εμένα που θα μιλάω για να το κάνω ακόμα πιο στοχευμένο. Το Kinderdogs Art Lab. Όλα αυτά θα παρουσιάσουμε μέχρι τις 5.30 και βεβαίως το ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικό εργαλείο που είναι ένα webinar που κάνουμε με την Ειρήνη Τιφοκοτοπούλου. Το έχουμε ήδη κάνει μια φορά, το έχετε παρακολουθήσει κάποιοι από εσάς. Θα το ξανακάνουμε τον Ιανουάριο. Καθώς και το κινηματογραφική εκπαίδευση σε ετερογενείς ομάδες που ήταν ένα
webinar που κάναμε 4 συνεχείς εβδομάδες, μία φορά τη εβδομάδα επί 2 ώρες, που το ολοκληρώσαμε τώρα και μέσα στο οποίο μάθαιναν εκπαιδευτικοί πώς να κάνουν οι ίδιοι ταινίες σε ετερογενείς ομάδες σχολικές. Θα το επαναλάβουμε το Φεβρουάριο, θα τα πω όμως αναλυτικά. Και απλά σας το λέω για να έχετε μια εικόνα του συνολικού προγράμματος. Και γύρω στις 5.30 με 6 θα δούμε την ταινία Winter Lake, που είναι μια από τις καινούργιες ταινίες που έχουμε φέτος, μια φιλανδική ταινία 15 λεπτών, που είναι από το φετινό πρόγραμμα, η οποία θα αποτελέσει και το παράδειγμα για γνωριμία με την εκπαιδευτική μέθοδο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει επιμεληθεί η Ειρήνη Βουκοτοπούλου. Και μετά θα έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις, τις οποίες, όπως σας είπε και η Κατερίνα, μπορείτε κατά τη διάρκεια όλης της παρουσίασης να τις γράφετε στο chat και εγώ θα ρίχνω ματιές και θα μου σφυρίζουν και στο αυτί για να μπορώ να απαντάω. Επίσης, μπορείτε να σηκώσετε χέρι, να στείλετε σήμα και να, αν υπάρχει κάποια πολύ σημαντική ερώτηση, να γίνει και ενδιάμεσα. Τι είναι το Kinderdox? Το Kinderdox ιδρύθηκε το 2016, διοργανώνεται σε συνεργασία με 2 μεγάλα μουσεία στην Ελλάδα, το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα και το MOMUS, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας το ντοκιμαντέρ σε ένα χώρο όπου πραγματικά ανήκει, στο χώρο ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη. Σε συνεργασία γίνεται από την αρχή με 2 μεγάλα φεστιβάλ, το φεστιβάλ ITFA στο Άμστερνταμ, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα, μάλιστα αύριο συγκεκριμένα, και αυτό online, και το DOCS στη Γερμανία, που είναι το παλαιότερο γερμανικό φεστιβάλ για παιδιά και νέους, πλάι σε ένα μεγάλο φεστιβάλ για ενήλικο κοινό, στην κεντρική Γερμανία, από που και το θέμα με τις ετεριογενείς ομάδες, θα πω περισσότερα αργότερα. Από το 2018 έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία με την Ιταλία, με το Festival de Popoli, ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ ιταλικό, το πιο παλιό στην Ιταλία, του 1959, το οποίο συνεργάζεται με το Kinderdox και ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία, αλλά και παίρνει ταινίες που έχουμε ήδη εμείς επιλέξει για το πρόγραμμα και τις προβάλλουν στο δικό τους νεανικό πρόγραμμα. Τι περιέχει το Kinderdox? Υψηλού επίπεδου δημιουργικά ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, και όταν λέω υψηλού επίπεδου εννοώ ότι είναι ντοκιμαντέρ που έχουν μεγάλη αξία παραγωγής, δηλαδή έχουν γίνει επαγγελματικά, δεν είναι τίποτα ερασιτεχνικό. Είναι ντοκιμαντέρ που έχουν παίξει σε μεγάλα φεστιβάλ και έχουν βραβευτεί σε μεγάλα φεστιβάλ. Ντοκιμαντέρ που διαλέγουμε ένα-ένα, πραγματικά, και πάντα υπό το πρίσμα και τις ανάγκες τις ελληνικές, ας το πω έτσι, και με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο, θέματα τα οποία έχουν αξία να συζητηθούν, να τα δούμε, να τα αντιμετωπίσουμε και να τα βάλουμε μέσα στη σχολική διαδικασία. Τώρα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που συνοδεύουν κάθε ταινία και είναι φτιαγμένα για την κάθε ηλικιακή ομάδα του προγράμματος, όπως είπα και πριν, γίνεται online σε Ελλάδα και Κύπρο και μπορεί να γίνει και σε σχολείο, αλλά και σε βιβλιοθήκη ή κάποιο σύλλογο ή φορέα, δηλαδή σε μια ομάδα άλλη που θέλει να χρησιμοποιήσει τον ντοκιμαντέρ, δεν μου αρέσει η λέξη χρησιμοποιήσει, να έρθει σε επαφή με τον ντοκιμαντέρ, με αυτό το μαγικό κόσμο της πραγματικότητας, της υποκειμενικής πραγματικότητας κάθε σκηνοθέτη, του σύγχρονου ανεξάρτητου κινηματογράφου δηλαδή, προκειμένου μέσα από τα θέματα τα οποία θίγονται να δέσει την ομάδα, να πάει την συζήτηση παρακάτω ή να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα αλληλεπιδράσουν και θα έρθουν πιο κοντά. Και προφανώς, επειδή είστε πάρα πολύ εκπαιδευτικοί, είναι εγκεκριμένο από τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Βάλε, μου είπε η Ρόζη Διαμαντάκη, και την άδεια ακριβώς αρέσει στους εκπαιδευτικούς. Ελπίζω να σας αρέσει που το αφήσαμε στη διαφάνεια. Όντως, αυτή η άδεια ήταν και φέτος πολύ δύσκολη, πολύ πιο δύσκολη από άλλες χρονιές, και πολύ καλά κάνει, γιατί γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά για να την πάρει κανείς. Πού απευθύνεται το Kinderdox? Απευθύνεται, παρά το ότι είναι kinder και κατευθείαν όλοι μπορεί να πούν να είναι για παιδάκια, απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή σε παιδιά από τετάρτη δημοτικού ως τρίτη ηλικίου. Εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υγείας, όλη την παλέτα, κοινωνικούς επιστήμονες που ψάχνουν για εργαλεία, δημοσιογράφους και επικοινωνιολόγους που θέλουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πάλι να δουν τον κόσμο υπό ένα άλλο πρίσμα, και αγαπάνε τον ντοκιμαντέρ, φοιτητές των παραπάνω ειδικοτήτων
φυσικά γονείς που έχουν παιδιά αυτών των ηλικιών, αλλά και βέβαια αυτούς που αγαπάνε την τέχνη του ντοκιμαντέρ, γιατί είναι, ξέρετε, κολλάς το μικρόβιο και μετά δεν μπορείς να δεις κανονική σε εισαγωγικά ταινία, άμα δεις ντοκιμαντέρ. Μου λέει ο άντρας μου, τι θα κάνουμε τώρα, θα χάσουμε 2 ώρες να δούμε μια ταινία μυθοπλασίας, ενώ μπορούμε να δούμε κάτι το οποίο θα μας πάει σε έναν άλλο κόσμο, θα μάθουμε πράγματα και θα είναι και πραγματικό, έστω και υποκειμενικό. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, το Kinderdox, λοιπόν, το 2020-2021 έρχεται στο σχολείο σας με 20 βαβευμένα ντοκιμαντέρ, τα οποία έχουν επιλεγεί στο να, με σκοπό να εμπλουτίσουν το αναλυτικό πρόγραμμα και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Η ιδέα είναι να δοθούν εργαλεία πέραν από την ύλη που έχουμε, την κανονική, ας το πω έτσι, πηγή έμπνευσης για το σύγχρονο εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια, ένα από τους κύριους στόχους είναι να καλλιεργηθεί η κινηματογραφική παιδεία, ο εγγραμματισμός στα μέσα και να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των μαθητών για τον 21ο αιώνα. Όλες αυτές τα soft skills που τα λέμε κακό soft, γιατί είναι πολύ πιο σημαντικά ίσως και από τα hard skills, που χρειάζονται για να μπορέσει ένας άνθρωπος να ανταπεξέλθει σε αυτά τα οποία συμβαίνουν πλέον γύρω μας, όλες αυτές οι δεξιότητες που είναι θέμα χαρακτήρα και προσωπικότητας που αποκτούμε με την εμπειρία, αλλά όσο πιο νωρίς τις αποκτήσουμε, τόσο καλύτερα. Ζωγραφίζεις την παρουσίασή μου. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αυτά τα κίτρινα. Νομίζω ότι πρέπει κάτι να κάνω για αυτά τα κίτρινα. Κάτι γίνεται. Α, ορίστε λοιπόν, φύγανε. Κάποιος είναι πολύ δημιουργικός και δεν κρατιέται. Έχουμε, λοιπόν, οι ταινίες του Kinderdox εντάσσονται στα προγράμματα, όπως είπα, της ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων ή τα οικολογικά προγράμματα που αναπτύσσουν την οικολογική συνείδηση. Είναι τέλεια για το περιβαλλοντολογικό πρόγραμμα και βεβαίως για σχολεία που έχουν τέτοιου είδους ειδίκευση. Για την αγωγή υγείας, στην Κύπρο υπάρχει ειδικό τέτοιο μάθημα. Για θεματικά αφιερώματα, επίσης για την ενασχόληση με τις ξένες γλώσσες, γιατί είναι στην αυθεντική γλώσσα οι ταινίες, οπότε ακούγονται ισπανικά, ακούγονται αγγλικά, ακούγονται γερμανικά, ακούγονται φυσικά και δανέζικα και φιλανδικά, που ίσως είναι γλώσσες που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο ή σίγουρα, αλλά σίγουρα είναι γλώσσες που είναι ενδιαφέρον να τις ακούσουμε, γιατί δίνουμε όλο αυτό το πλουραλισμό της του παγκόσμιου χωριού στο οποίο ζούμε. Μπορούν να ενταχθούν σε θεματικά αφιερώματα και βεβαίως είναι απολύτως κατάλληλα για την εκπόνηση ερευνητικών και συνθετικών εργασιών. Δηλαδή, να πάρεις την ταινία και θα σας πω μερικά πράγματα πιο αναλυτικά αργότερα για τις ερευνητικές εργασίες και τις συνθετικές εργασίες, αλλά σίγουρα το να βασιστείς την κοινή εμπειρία μιας ταινίας για να κάνεις μια στη συνέχεια ερευνητική εργασία, η οποία θα έχει όσο άνοιγμα και όση επέκταση μπορεί να θέλει ένας εκπαιδευτικός, είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από το toolkit, το οποίο έχει μέσα υλικό και δράσεις για κάθε ταινία. Τόσο σαν το μικρό κουτί της Πανδώρας, που μπορεί ο εκπαιδευτικός να βγάζει και να ξαναβγάζει και να ξαναβγάζει υλικά και δράσεις για πολύ καιρό μετά την προβολή. Θα μπω σε λεπτομέρειες εκεί. Έχουμε κάποια ερώτηση μέχρι τώρα που να θέλουμε να απαντήσουμε? Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είπα? Για να δω, έχουμε εδώ ερωτήσεις. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Γεια σου, Παναγιώτα. Εκπαιδευτικό στη δευτεροβάθμια. Νηπιαγωγός από τον Ασπρόπυργο. Η νηπιαγωγή είναι και η πιο δημιουργική πάντα σε όλο αυτό. Εκπαιδευτικό σε γυμνάσιο, σε πρωτοβάθμια, φιλόλογος, αναπληρώτρια φιλόλογος, εκπαιδευτικός κοινωνικών επιστημών, σύμβολο σχολικού προσανατολισμού, σούπερ σημαντικό. Έχουμε μία ταινία που ταιριάζει πολύ ωραία σε αυτή την ειδικότητα. Εκπαιδευτικό σε λύκειο, πώς θα μπορούσε να οργανωθεί διαδικτυακά κάποια προβολή με τους μαθητές μου? Τώρα αυτό θα πούμε, κυρία Βλάχου. Νηπιαγωγός, δευτεροβάθμια, για να φτάσω στις ερωτήσεις, γιατί είμαι ακόμα στο τι είσαστε, γυμνάσιο, εκπαιδευτικός, μαθηματικός, ωραίος. Πώς μπορείς να κάνεις τα παιδιά να αγαπήσουν τις επιστήμες?
Έχουμε μια καταπληκτική ταινία γι' αυτό, το Inventing Tomorrow, το οποίο μάλιστα δείχνει κορίτσια μαθήτριες που είναι, έχουν αυτή την έφεση στις θετικές επιστήμες, δηλαδή καταρρύπτηκε ένα στερεότυπο. Πολύ ωραία. Σύμβουλος γαλουχίας, ψυχολόγος. Α, γεια σου, Χρύσα. Τέλεια. Η κόρη μου παραπονιέται γιατί όχι και από τρίτη δημοτικού. Θα μεγαλώσει η κόρη σας. Καταρχήν, η κόρη σας, αν μπορεί να διαβάσετε τους υπότιτλους και να την βοηθήσετε, μπορεί να παρακολουθήσει κάποιες ταινίες. Μπορούμε να πούμε και ποιες ταινίες κάνουν και για ακόμα πιο μικρά παιδιά. Θα δούμε αμέσως τώρα ένα τρέιλερ από Καβάλα. Λοιπόν, για πάμε να ρωτήσουμε, έχουμε κάποια ερώτηση. Γιατί ξέρετε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω τόσο που να κάνω ταινίες, οπότε μπορώ να μιλάω κατάπαυστα. Λοιπόν, ερωτήσεις έχουμε ήδη τώρα. Γιατί έχουμε φτάσει στην κρίσιμη κάρτα που πώς θα έρθει το κίνητρο στο σχολείο σας. Εκπαιδευτικός. Λοιπόν, ωραία, προχωράω. Εάν χρειαστεί, σηκώνετε χέρια, βάζετε στο chat ερώτηση. Λοιπόν, το Kinderdocs πώς θα έρθει στο σχολείο σας φέτος, πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει μια φόρμα εγγραφής, την οποία συμπληρώνετε. Μπορείτε να μας στείλετε και email και να πάρετε και ένα τηλέφωνο, προφανώς δεν είναι όλα ηλεκτρονικά, ευτυχώς, ακόμα. Πληρώνετε ηλεκτρονικά. Υπάρχουν τρεις τρόποι πληρωμής, το Μουσείο Μπενάκη και το σύστημα προπόλησής του για την Αττική, η εναλλακτική ατζέντα που είναι μια πλατφόρμα που κάνει σέρβις για εισιτήρια και το viva.gr το οποίο γνωρίζετε όλοι και τα δύο, και η εναλλακτική ατζέντα και το Viva είναι για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Θέλουμε να έχουμε λίγο χρόνο, 10 μέρες πριν το event, για να μπορούμε να διαχειριστούμε τις ανάγκες και κάθε φορά τις ιδιαιτερότητες, ας το πω έτσι, μιας τάξης ή μιας οργάνωσης. Δεν είναι εδώ πέρα, δεν πληρώνεις, παίρνεις, γεια σας. Έχουμε πολύ προσωπική επαφή, παρά το ότι είναι online όλη η ιστορία φέτος, λόγω της κατάστασης. Ελπίζω ότι κάποια πράγματα από αυτά θα μείνουν και του χρόνου, του online, για να μπορούμε να έχουμε επαφή και με ανθρώπους και σχολεία και ομάδες που είναι εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης και είναι πιο εύκολο online από το να μετακινηθούν. Αλλά σίγουρα κάποια πράγματα που είναι webinars και μπορούν να γίνουν από κοντά, θα γίνουν και από κοντά. Πρώτα ο Θεός, αν όλα πάνε όπως ελπίζουμε να πάνε και βρεθεί μια συνολικότερη λύση. Μέχρι τότε θα είναι online. Αυτή είναι η διαδικασία. Και προχωράω στην επόμενη κάρτα, η οποία ξεκινάει με τις ταινίες. Τώρα λοιπόν, για να μην σας λέω εγώ τις περιλήψεις, θα σας πω, θα δούμε τρέιλερ, που είναι το πιο ωραίο. Πάντα μου άρεσε να βλέπω τα τρέιλερ στο σινεμά και να σημειώνω τι θα δω. Να κάνω ένα προγραμματισμό πολύ καιρό μετά. Μπορείτε να τα ξαναδείτε όλα αυτά τα τρέιλερ στο YouTube και θα σας βάλω τώρα αμέσως στην πλατφόρμα μας στο YouTube. Μπορείτε να γραφτείτε και να γίνετε και μέλη, ας πούμε, για να μπορείτε να τα δείτε όσες φορές θέλετε με ελληνικούς υπότιτλους. Κάποια που είναι από τις πρώτες χρονιές μπορεί να μην έχουν ελληνικούς υπότιτλους. Όλες όμως οι ταινίες έχουν ελληνικούς υπότιτλους, οπότε αυτό είναι σίγουρο. Υπάρχει στο πρόγραμμα, στο ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα, μια περιγραφή πάντα των ταινιών, θα δείτε. Τώρα θα χρησιμοποιήσω εγώ το αγαπημένο μου Annotate, που μου αρέσει πάρα πολύ, και θα ζωγραφίσω εγώ εδώ με ένα μαρκαδοράκι. Θα δείτε εδώ, ας πούμε, The Open Window. Θα δούμε το τρέιλερ. Απλά θέλω λίγο να σας πω ποιος είναι ο σκηνοθέτης, λέει εδώ, νάτος, Alfred. Daniel Oxenhandler. Υπάρχει και μια online συνέντευξη που κάναμε με τους πρωταγωνιστές του Open Window. Είναι στο Facebook, μπορείτε να τη δείτε, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και στο μάθημα. Είναι στα αγγλικά. Η ταινία είναι στα αγγλικά. Η ταινία είναι 55 λεπτά, το λέει εδώ, του 2018. Είναι κατάλληλο από 10 ετών για να μπορεί να παρακολουθήσει ένα παιδί όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται στην ταινία. Και μετά έχουμε κάποια ενδεικτικά θέματα εδώ, το βλέπετε. Εκπαίδευση, διαδίκτυο και είναι οι γλώσσες, Χίντι και Αγγλικά. Τα αγγλικά έχουν ενδιαφέρον γιατί μπορεί να τα πάρει ένας δάσκαλος αγγλικών, ένας φιλόλογος και να τα χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει την ταινία και για το μάθημά του. Γιατί με τους ελληνικούς υπότιτλους βοηθιέται η όλη κατανόηση. Και μετά είναι η περίληψη. Δύο κορίτσια στην Ινδία συμμετέχουν κτλ. Έτσι είναι στημένες όλες οι ταινίες.
Θα το δείτε στο flyer. Έχουν πάντα το σκηνοθέτη τη χώρα παραγωγής, το έτος, τη διάρκεια, για ποια ηλικία είναι κατάλληλο και ποια θέματα. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, μπορεί να βγάλουμε άλλα 15 θέματα σαν hashtags, ας πούμε. Αλλά επιγραμματικά και ας πούμε συνοπτικά τα θέματα τα οποία πιάνει η κάθε ταινία. Σας το λέω, μπορείτε να το δείτε αναλυτικά σε κάθε ταινία. Τώρα όμως θα φύγουμε από αυτό το share και μετά θα ξαναγυρίσουμε και θα πάμε να μοιραστούμε την πλατφόρμα του Kinderdox στο YouTube, για να το δείτε κιόλας πώς είναι, τη σελίδα. Γράφει εδώ από κάτω, νέο πρόγραμμα 2021 για σχολεία trailers. Και είναι όλα τα trailers της χρονιάς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε κάποια ενδεικτικά. Είναι και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια. Θα ξεκινήσω από το «Καλημέρα κύριε Φώτη». Και θα το κάνω και full screen. Όχι, έχω κάνει όμως εγώ ένα λάθος τώρα εδώ. Με συγχωρείτε. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο πριν το κάνω αυτό. Πάμε πάλι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να το δείξουμε. Τι γίνεται εδώ. Exit full screen. Όχι. Εδώ, λοιπόν. Λοιπόν, αμέσως, ξανά. Λοιπόν, δεν θέλει τώρα να το κάνει αυτό, αλλά θα το κάνει, δεν είναι στο χέρι του. Όσα τεστ και αν κάνεις, πάντα κάτι μικρό γίνεται, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε εκπαιδευμένοι και θα το λύσουμε αμέσως. Ένα λεπτάκι, πάρτε και μία ανάσα από την πολυλογία μου. Και φύγαμε. Να το λοιπόν. Και τώρα θα το κάνω εγώ ωραία share. Οπ. Και βέβαια αυτό ξεκίνησε να παίζει μόνο του, αλλά δεν θα παίξει. Θα το βάλουμε τώρα να το δείτε όλοι. Λοιπόν, φύγαμε τώρα. Και το βάζουμε να παίξει. Και πριν ξεκινήσει θα το δείξουμε μεγάλο. Ωραία λοιπόν, πάμε να το δείτε. Καλημέρα κύριε Φώτη. Έχει μια τρέλα και μια φαντασία που σε κάνει και εσένα να έχεις. Και δεν είναι απλά δάσκαλος, είναι δασκαλοφίλος. Ο κύριος Φώτης, ο δάσκαλός σας, θα αλλάξει ρόλο. Θα μεταφερθεί στη θέση του μαθητή. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να κάνουμε μια ομαδική ιδεοθύελα. Γιάννη Βόγκελ, Τζιμ Χόκινς, Μιβάν Νικόγκλιν, Έκτα Γκραμ, Μερκουνόι, Έκτα Τσουτού Αρτεγόρα. Όχι μωρέ, Έκτα Τσουτού Αρτεγόρα. Σε φόρα και ένα κύριο. Το λάστιχο όχι! Βράσε 10 αυγά Μαρία να τα μοιραστείς με τους συμμαθητές σου. Τι εικόνα είναι αυτή εδώ, εγώ το έκανα αυτό. Εγώ δεν ξαναμιλάω καθόλου. Από τον κύριο Φώτη, που είναι μία από τις ταινίες της φετινές, είναι η ταινία που έπαιξε τώρα στο Φεστιβάλ Ολυμπίας, θα προχωρήσω σε μία ταινία που μας έρχεται από την Αυστραλία, λέγεται A Field Guide to Being a 12-Year-Old Girl, δηλαδή οδηγίες χρήσης του να είσαι 12 και ο ορισμός των 12χρονων κοριτσιών. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία αυτή, με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο φτιαγμένη. Έκανε πρεμιέρα σε ένα τεράστιο φεστιβάλ στο Βερολίνο, στην Περλινάλε, και κέρδισε το βραβείο
στην κατηγορία Generation μικρού μήκους. Πάμε να δείτε το «Οδηγίες χρήσης για ένα 12χρονο κορίτσι» από την Αυστραλία. Η σκηνοθέτης είναι ηθοποιός και θα δείτε ότι φαίνεται και στην ταινία της. How to define a 12-year-old girl? Lola couldn't quite be sure how to define herself yet. She decided to seek help from her mother. This is what she discovered. Lola, what does she look like? She has beautiful curls, very golden hair, which is usually messy. She's really strong looking. She is very determined, enthusiastic, positive. She likes to be involved in everything, whether she should be or not. If Lola was a book, I think she'd be a choose-your-own-adventure book. She's ever-evolving. At the moment, I feel like, what will Lola do next? We'll have to turn to page 51 to find out. Do you agree with what she said? I don't know. Τα κορίτσια αλλάζουν στον κόσμο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το έργο και πολύ ενδιαφέρον μάλιστα να το δει κανείς και με τα κορίτσια του τα 12χρονα αν είναι γονιός. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία τα 12χρονα κορίτσια. Όχι κατηγορία, μια ηλικία, μια φάση, όλη την έχουμε περάσει και όλοι θυμόμαστε. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε μια ταινία, το Gods of Molenbeek, διαλέγω τώρα, που, στην οποία πρωταγωνιστούν μικρότερα παιδιά. Πρωταγωνιστούν παιδιά που είναι 6 χρονών και μιλάνε για τις ανησυχίες τους σε σχέση με το θείο, με τη ζωή και το θάνατο. Είναι μια ταινία που μπορούν να τη δουν και πιο μικρά παιδιά, αλλά θέλει υποστήριξη με ποια έννοια, ότι θέλει βοήθεια στο να διαβαστούν υπότιτλοι και μια, ας πούμε, καθοδήγηση. Είναι 26 λεπτά. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και αυτή η κινηματογράφηση, γιατί είναι ένα δημιουργικό ντοκιμαντέρ, όπως τα περισσότερα στο Kinder Docs. Η σκηνοθέτης είναι η θεία αυτού του μικρού που θα δούμε τώρα στην ταινία, γι' αυτό και υπάρχει μια απίστευτη αμεσότητα στον τρόπο της κινηματογράφησης και στο πόσο κοντά μπορούσε να έρθει σε αυτό το παιδί. Πάμε να δούμε τον Gods of Molenbeek, που παίζει στο Βέλγιο την εποχή που γίνονται τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις Βρυξέλλες. Και βεβαίως αυτό το θέμα το επηρεάζει και αυτή την ταινία και την ιστορία. Ένα λεπτάκι, να το βάλω full screen και το ξεκινάμε. Did you... Si. Si, j'ai joué, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Si. Non. Si, il existe. C'est pas l'enfant de Dieu, c'est un prophète. À tous. Mamine, tu sais c'est quoi un musulman? C'est quelqu'un qui mange pas de cochon. C'est quoi le nom de Dieu? Est-ce qu'il est comme ça? Non, t'es fou tous. C'est quoi le plus grand lieu du monde? Attends, il faut trouver les danses, tu comprends? Imagine la danse! Regarde, Amine, Amine, avec ça on va voler. Au Molenbeek, on est coco, il y a une aile, là. Donc, qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est un gros, 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 gros trou. Les stations de Malbec, Pas, Saint-Cathy, Étang-Noir, Veewide et Edimer sont fermées en raison d'un attentat terroriste. Enlève les passe-à-toi, contre les rues, les pauvres, la rue, vivre ensemble en solidarité.
Αυτό ήταν λοιπόν και το Gods of Molenbeek. Διαφημίσεις δεν θα δούμε σήμερα. Όχι σε αυτό το πρόγραμμα. Θα προχωρήσω σε μία ταινία η οποία έχει πολλά εθνογραφικά χαρακτηριστικά. Είναι μία ταινία που γυρίστηκε στη ζούγκλα του Μεξικού. Λέγεται «La Laguna», η λιμνοθάλασσα, και δείχνει την ιστορία από δύο αδέρφια. Είναι μία ταινία επειδή ο μικρός αδερφός είναι 9 και ο μεγάλος είναι 13, μπορεί να πιάσει το μετέχνιο της μετάβασης, ας το πω έτσι. Προφανώς είναι μία ταινία ενηλικίωσης και δείχνει ακριβώς αυτή την δυσκολία που έχουν αυτά τα παιδιά τα οποία ζουν στη ζούγκλα. Είναι πανφτωχα βέβαια, αλλά ξέρουν να επιβιώνουν στη ζούγκλα, πόσο όμως δύσκολα προσαρμόζονται στο σχολείο, στο οποίο είναι υποχρεωμένα να μάθουν ισπανικά και όχι τη γλώσσα που μιλάνε της φυλής τους, και να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον τέτοιο το οποίο είναι τελείως ξένο και στο οποίο δυσκολεύονται πάρα πολύ. Από τη μία επιβιώνουν στη ζούγκλα και μπορούν να βρουν την τροφή τους και ξέρουν απίστευτα πράγματα τα οποία βλέπουμε στην ταινία, και από την άλλη δυσκολεύονται πάρα πολύ στο σχολείο να γράψουν, να μάθουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η αντίφαση. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς ένας τέτοιος πολιτισμός μέσα από μία ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ένα παιδί, έχουμε τελείως άλλη προσέγγιση απέναντί του και σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πάμε να το δούμε. Ένα λεπτάκι. Εδώ είμαστε στο 2019-20. Δεν θα τα δούμε όλα. Μετά το La Laguna θα σας δείξω ακόμα δύο ταινίες για παιδιά δευτεροβάθμιας, επειδή έχουμε πολλούς εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας, και θα μπορείτε κι εσείς με τη σειρά σας να μπείτε και να τα ψάξετε και να τα δείτε με την ησυχία σας. Ναι, γιατί η ώρα είναι και 33. La Laguna, αυτός είναι ο Γιούκ, είναι αγόρι. Εκείνο το βράδυ, όχι κάθε βράδυ. Πάμε στη δευτεροβάθμια να σας δείξω το Berlin Rebel High School. Είναι μια ταινία που παίζει στο Βερολίνο, όπως λέει και ο τίτλος, σε ένα σχολείο. Και δείχνει ουσιαστικά παιδιά τα οποία δεν τα έχουν πάει τόσο πολύ καλά την πρώτη φορά στο να τελειώσουν το λύκειο και προσπαθούν μια δεύτερη φορά. Στη Γερμανία είναι συνηθισμένο αυτό με το απολυτήριο. Αυτό το σχολείο βέβαια είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο, γιατί είναι, ας πούμε, πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Θα το δείτε, μην σας πω το τέλος, λέει, πριν δείτε καν την ταινία. Το σχολείο αυτό το έχει τελειώσει ο ίδιος ο σκηνοθέτης και είναι ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, στο οποίο πάνε παιδιά τα οποία θέλουν να πάρουν το απολυτήριό τους για να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο συνέχεια. Και είναι το πορτρέτο 6 παιδιών, τα οποία προσπαθούν μέσα σε αυτή την διετία να πάρουν το απολυτήριο, που είναι κάτι πολύ δύσκολο, όπως αντίστοιχες οι πανελλαδικές στην Ελλάδα. Και εδώ θα δούμε το τρέιλερ, είναι στα γερμανικά. Πάμε να δούμε.
Was mich an staatlichen Schulen am meisten bedrückt, das war auf jeden Fall der Umgang unter den Schülern und dass es von den Lehrern so relativ ignoriert wird und die gar nicht mitbekommen, wie schlimm das für einige Schüler ist. Ich hatte früher halt keine Motivation, zur Schule zu gehen und bin dann wegen Fehlstunden von der Schule geflogen. Die SFE ist ein großes Kollektiv. Jeder von euch hat eine Stimme. Ich freue mich, mit euch zusammenzuarbeiten. Wir haben weder Direktor, Direktorin noch irgendwelche Fachbereichsleiter. Wir alle sind ein Teil dieses Projektes. Es gibt keine Sitzordnung, es gibt keine Noten. Es gibt keinen Fall. Aus Fehlern lernen wir. Es ist ein Laden, wo du ganz viel Selbstverantwortung lernen kannst, weil du sie übernehmen musst. Am einen Tag ist man hier Schüler, am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde ist man Lehrer, weil man irgendwie eine Unterrichtsstunde übernimmt. Warum kriegt ihr das nicht mal gebacken, heute alles da zu haben? Jetzt ist die Zeit von Output. Du willst mir auch selber beweisen, weil ich weiß, dass ich kein dummer Mensch bin. Ich habe für mich jetzt ein Lernen entdeckt, was ich auch noch nach der Zeit weitermachen kann. Und auf einmal will ich es unbedingt schaffen. Ich denke mir auch so, was ist da eigentlich mit mir passiert? Man muss selber von irgendwas begeistert sein. Man muss das vorleben, dann ziehen die Leute mit und freuen sich. Μία από αυτές τις ταινίες που όταν τελειώνουν και όταν βλέπεις το τρέιλερ, λες θέλω να ξαναπάω σχολείο, θέλω να τα καταφέρω, θέλω να ξαναζήσω αυτή την εμπειρία. Προφανώς είναι για μεγαλύτερα παιδιά, έτσι, και δευτεροβάθμια. Πάμε να δούμε το Inventing Tomorrow, το οποίο σας το ανέφερα. Όχι, πριν δούμε το Inventing Tomorrow, θα είναι το τελευταίο το Inventing Tomorrow που θα δούμε. Θα δούμε το The Open Window, που μιλάει για την αυτόνομη μάθηση μέσω διαδικτύου, είναι και πάρα πολύ επίκαιρη, σε ένα πείραμα το οποίο έγινε στην Ινδία και το οποίο παρακολουθεί η ταινία. Ένα λεπτάκι. Θα σας το δώσω full screen και πάμε να το δούμε. In India, family is the whole world of a girl. I always used to ask questions to mama and papa. Why do we have different eyes colors? How does junk food come here? When does life begin on earth? But whenever I ask something about that, I said, don't think that much, just focus on your study. If you think that much, you will go mad. That was very difficult for me. For me, it's a chose to get all the questions answered. So we need to design a future for learning. In 2013, Professor Mitra won this TED Prize, and he said, I have a wish. My wish is to create a self-organized learning environment. There would be no teacher. It will be driven by big questions. We're so ingrained into that entire system of formal schooling. It's the very thought of saying, okay, you don't need teachers because everything is on the internet. It's alarming for us. Do you know how the magnetic train of Japan works? So you can search for this on Google because I would not know this answer. Before I said, if I didn't got this, that was too bad. But now I said, if I had not got this, I will get it. It is actually happening, changing people. So I don't think we should just take it as an experiment because it's way, way, way more than that. And we can't definitely not save the lives of the kids. It's not really a question of what the internet will do to India. I think it's more a question of what India will do to the internet. When those 1.2 billion people have access and realize that they can not only consume, but they can also send out. Whenever we reach a face, there's a board which is highlighted. We can cross that window. We can go inside. We got a new world through the internet. Και να κλείσουμε με δύο τελευταία τρέιλερ. Στο ένα θα αναφερθούμε και πιο αναλυτικά, γιατί έχουμε στήσει ένα ολόκληρο webinar. Πρώτα το Inventing Tomorrow και μετά
τελευταίο το. Τι έχει γίνει εδώ. Inventing Tomorrow. Πάμε να δούμε το Inventing Tomorrow, που είναι για παιδιά δευτεροβάθμιας. Επίσης. When I was growing up, I remember the lake, so nice and... Ωραία. Φύγαμε. You ever throw a rock in and make foam holes? No. Can I? Why would you do that? Let me. Whoa. I was always taught by my parents, my grandparents, to always respect the Aina, the land that we live off of. What is your project on? So there was like this factory, but they actually put like arsenic into the pond. Oh, that's mess. Jadi di sini kami punya proyek penelitian. You can't even tell there's a lake. It's so overgrown with weeds. When I was growing up, I remember the lake, so nice and clear. People sometimes used to wash the clothes. Only that was our problem now. One of our students has been selected as a finalist to attend the International Science and Engineering Fair in Los Angeles. How are you doing? Hi. No, I don't do hugs. Oh, that's okay. We can do an arm grasp thing. ¿Cómo te sentirías a conocer por primera vez Estados Unidos? Bueno, en este momento no me siento emocionado. ¿No te sientes nervioso? Un poco. Welcome everyone. This is your time. This is your day. I'm from Korea. Korea? I'm from Hawaii. Would you take a photograph with me? Oh, sure. Visto deportistas, las olimpiadas, dan todo su esfuerzo para representar a nuestro país. Yo también quiero representar a mi país con mi categoría, sería la ciencia. It's inevitably our job as the next generation to tackle this. Lingkungan itu sangat penting. Kita mengembalikan kembali lingkungan kasar. We could combine our products. I could detect it and you could cure it. Yeah! You ever throw a rock in and make foam holes? No. Ωραία. Can I? Why would you do that? Τέλεια. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Είμαι θεολόγος. Οπ. Λοιπόν, να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις. Το κόστος για το σχολείο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, να τα δούμε από την αρχή. Και στο μεταξύ μπορείτε να βάλετε ακόμα ερωτήσεις. Λοιπόν, διαγωγός από Βέρη, διευθύντρια σε Λύκειο και εκπαιδευτικός από τα αναπτυγούμενα. Λοιπόν, το κόστος, τώρα θα πηγαίναμε και σε αυτό, είναι 5 ευρώ αναμαθητή μαζί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνεται μαζί με οδηγίες για το πώς θα το χρησιμοποιήσετε στην τάξη. Προφανώς υπάρχει και ένα ολόκληρο webinar, το οποίο είναι εκπαιδευτικό για εκπαιδευτικούς, για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν στο maximum το εκπαιδευτικό υλικό. Άρα, 5 ευρώ αναμαθητή είναι αυτό. Για τα σχολεία υπάρχουν διαφόρων επίπεδων παροχές, όλα με την τάξη, τις συνδρομές που να καταλάβει, όπως συμβαίνει με τις ατομικές συνδρομές. Ναι, είπαμε, αυτό είναι τα 5 ευρώ. Υπάρχει κάποιο σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλες οι ταινίες έχουν το κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα έλεγα ότι ο κύριος Φώτης, που είναι και μια ελληνική ταινία, έχει πολύ αυτό το κομμάτι. Είμαι θεολόγος και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο ντοκιμαντέ σχετικό με την Ορθοδοξία και την πίστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμέντο. Λοιπόν, και οι δύο ταινίες, και για την Ορθοδοξία καθαρά και μόνη της δεν έχουμε ντοκιμαντέρ. Έχουμε όμως για το κομμάτι το οποίο πιάνει το θέμα της πίστης και το θέμα γενικά της ανεξιθρησκείας, και στον κύριο Φώτη υπάρχουν τέτοια κομμάτια μέσα, γιατί η τάξη του είναι τέτοια και τίθενται τέτοια θέματα και προκύπτουν στο μάθημα, όπου ο ίδιος ο κύριος Φώτης αναφέρεται στο κομμάτι της Ορθοδοξίας και κάνει κάποιες αναφορές και συγκρίσεις, αλλά παράλληλη, ας πούμε, συγγνώμη,
Ναι, κάνει παραλληλισμούς, ας πούμε, με τις δύο-τρεις εκατό θρησκείες, αλλά και το Gods of Molenbeek είναι μια τέτοια ταινία που οι τρεις φίλοι, ο καθένας έχει άλλου είδους αναζήτηση, ο ένας είναι μουσουλμάνος, ο άλλος είναι χριστιανός, ο άλλος πιστεύει στο Θεό που έφτιαξε αυτά τα πάντα. Οπότε συζητάνε μεταξύ τους χωρίς κάποιο δόγμα, άρα εξαρτάται εδώ το πόσο θέλετε να το ανοίξετε και πόσο θέλετε να το περιορίσετε στην τάξη σας. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και πιο αναλυτικά σε κατηδίαν, αλλά νομίζω ότι ελπίζω να σας έδωσα μια απάντηση. Ο κύριος Φώτης όμως είναι για την πρωτοβάθμια. Όχι, ο κύριος Φώτης δεν είναι καθόλου για την πρωτοβάθμια, διότι είναι αναλόγως πώς θα δουλευτεί. Ο κύριος Φώτης διδάσκει στην πρωτοβάθμια, αλλά το ότι διδάσκει στην πρωτοβάθμια δεν τον κάνει για την πρωτοβάθμια. Ο κύριος Φώτης είναι μια ταινία που έπαιξε σε φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για ενήλικο κοινό και απλά διδάσκει στην πρωτοβάθμια. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν δίδασκε στον Ήπιο θα ήταν για τον Ήπιο, απλά διδάσκει σε μια έκτη δημοτικού. Μας κάνει να αγαπήσουμε ακόμα πιο πολύ τα παιδιά μας, τους μαθητές μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοντού. Πάμε λοιπόν. Ωραία λοιπόν, απάντησα σε όλους. Πάμε να προχωρήσουμε. Βλέπω εδώ και το Γιάννη το Χρυσουλάκη με κοιτάει καλά καλά. Σου λέει πότε θα προλάβεις μέχρι τις 6 να τα πεις όλα γρήγορα. Και να πούμε και για τα webinars που έχουμε ετοιμάσει, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Και όμως, θα δείτε πώς θα προλάβω. Λοιπόν, εδώ οι συνεργάτες μου κουνάνε το κεφάλι τους. Έχουμε πει λοιπόν τις ταινίες, έχουμε πει πώς είναι. Αυτή είναι η αφίσα του κυρίου Φώτη. Αποτελεί και αυτή, όπως και όλες οι αφίσες, μαζί με το φωτογραφικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό για τα μετά και το πριν στην τάξη που ρωτήσατε, αυτό το πρόγραμμα με αυτά τα 5 ευρώ, αναμαθητή. Τελειώνουμε με τις ταινίες, υπάρχει το Buddy, όπως σας είπα, το Winter Leg θα το δούμε, υπάρχει το Foreplay, το οποίο έχει να κάνει με το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε 5 γυμνάσια της Ολλανδίας, εδώ θέλει ειδικό χειρισμό, για να το... όχι ειδικό χειρισμό, αλλά θέλει ας πούμε και μια τόλμη εφόσον αυτό το μάθημα δεν εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα. Νινόκ μιλάει για το bullying και το Dancing for You πάλι είναι μια ιστορία ενηλικίωσης, παίζει στην Νορβηγία από 11 ετών. Τζο Λάιν για το θέμα των social media. Και το Rediscovery θα δούμε αμέσως, θα μιλήσω αναλυτικά γι' αυτό, γιατί έχουμε ένα webinar, όπως σας είπα. Εδώ είναι κάποιες εικόνες από τις ταινίες που χρησιμοποιούνται μέσα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού υλικού. Και πάμε στο Extra, KinderDocs Extra. Αυτό το KinderDocs Extra είναι δύο προγράμματα που τρέχουν φέτος. Είναι το KinderDocs Art Lab, το οποίο περιλαμβάνει την προβολή δύο ντοκιμαντέρα από τη σειρά 199 μικροί ήρωες. Ένα επεισόδιο της σειράς που παίζει στην Μογγολία και άλλο ένα που παίζει στην Γουατεμάλα. Και με αφορμή αυτές τις δύο ταινίες και δύο έργα από τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη, γίνεται ένα εργαστήριο εικαστικό, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές από 9, από 10 μέχρι 13 ετών, δηλαδή στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και την πρώτη του Γυμνασίου, το οποίο κάνουν η Βίκη Γούσιου, που είναι εικαστικός, μαζί με την Βίλη την Πολυζούλη, που είναι η υπεύθυνη εκπαίδευσης του μουσείου και είναι σχεδιασμένο για να γίνει online. Σήμερα κάναμε το πρώτο για οικογένειες και στις 15-12 θα γίνει για δημοτικό, απογευματινές ώρες εφόσον το σχολείο είναι απόγευμα, και 21-1 θα γίνει για πρώτη γυμνασίου, πρωινές ώρες, 10 με 1 χοντρικά, είναι γύρω στις 2 ώρες το πρόγραμμα, απλά αφήνουμε λίγο περιθώριο συμπλήν, επειδή είναι πολύ δημιουργικό και επειδή εκπαιδευτικοί ζητούσαν και ζητάνε να είναι ένα πακέτο να κλείσει, ας πούμε, όλο το πρόγραμμα. Αυτό το Art Lab γίνεται και για οικογένειες, θα σας πω αμέσως στην επόμενη κάρτα που είναι η επιμόρφωση. Είναι ένα πρόγραμμα... δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά είναι πραγματικά πρωτοποριακό, διότι είναι σε συνεργασία με ένα σπουδαίο μουσείο σύγχρονης τέχνης. Είναι ένα πρόγραμμα που με καλέσαν να το παρουσιάσω ακριβώς για αυτή την πρωτοπορία, το ακριβώς επειδή χρησιμοποιεί και παίρνει σαν βάση την έμπνευση και το υλικό από δύο ταινίες ντοκιμαντέρ ή μία ταινία αναλόγως τη χρονιά και βάζει τα παιδιά στη λογική να δημιουργήσουν εκείνα σε έναν διάλογο και αλληλεπίδραση και με τη μόνιμη συλλογή του μουσείου
έργα τα οποία στη συνέχεια, αυτά τα έργα θα ανέβουν φέτος στην πλατφόρμα που έχει φτιάξει το MOMUS, ειδικά για αυτό το σκοπό. Οπότε έχει και μια επιπλέον αξία μέσα σε όλη αυτή την ιστορία της καραντίνας, μέσα σε αυτή την πλατφόρμα του MOMUS θα είναι τα έργα των παιδιών, τα οποία είτε θα είναι φτιαγμένα στη μαθητική εκδοχή του Kinder Docs Extra, είτε στο πρόγραμμα που τρέχουμε για γονείς και παιδιά με το ίδιο όνομα Kinder Docs Art Lab. Το δεύτερο πρόγραμμα που έχουμε στο Kinder Docs Extra είναι ένα πρόγραμμα με τίτλο «Στοχοθέτηση και διαχείριση άγχους για μαθητές» με προβολή του ντοκιμαντέρ Rediscovery και ένα βιωματικό online σεμινάριο με θέμα ακριβώς το πώς θέτουμε στόχους και πώς διαχειριζόμαστε το άγχος. Εδώ είναι για μαθητές πιο μεγάλους, από 13, από πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου, μέχρι και δευτέρα λυκείου. Και θα γίνει όλες τις Δευτέρες του Φεβρουαρίου. Δεν θα σας πω τώρα πιο πολλά για το στοχοθέτηση, γιατί είναι ο Γιάννης Χρυσουλάκης μαζί, που είναι εισηγητής σε αυτό το σεμινάριο μαζί με μένα, και θα σας πει ακριβώς τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε και τις τεχνικές. Θα σας δείξω μόνο την εικόνα που θα τη δείτε και στο Facebook. Θα δείτε συχνά τέτοιες εικόνες που ανακοινώνουν τα προγράμματα, όπως ας πούμε το Kinder Docs Art Lab, καλή ώρα και τις ώρες και τις μέρες, σε συνεργασία με το MOMUS. Πάμε λίγο να πω για την επιμόρφωση, και τελειώνοντας τα της επιμόρφωσης, θα δώσω το λόγο στο Γιάννη Χρυσουλάκη να πει για το σεμινάριο αυτό, το βοηθώντας τα παιδιά και τους νέους να θέσουν τους στόχους και τις μεθόδους. Όπως σας είπα, είναι το Kinder Docs Art Lab, είναι το πρώτο σε αυτή τη λίστα. Είναι μία φορά, ένα δίωρο. Είναι αύριο η επόμενη μας προγραμματισμένη φορά στις 11 το πρωί, και τα έργα των μαθητών θα ανέβουν σε αυτή την ειδική πλατφόρμα που έχει φτιάξει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Είναι για γονείς και παιδιά. Θα ξαναγίνει, δεν το χάνετε. Θα βγάλουμε ανακοίνωση στο Facebook. Όσοι δεν έχετε εγγραφεί, γιατί το αυριανό πρόγραμμα νομίζω έχει πάρα πολύ λίγες θέσεις, αν έχουν μείνει ακόμα, θα ξαναγίνει Σαββατοκύριακο με γονείς, με τα παιδιά τους μαζί, σε αυτή την αλληλεπίδραση και τις δύο αυτές πολύ ωραίες ταινίες. Όπως σας είπα πριν, το ντοκιμαντέρ παιδευτικό εργαλείο, που ουσιαστικά τι είναι, είναι η μέθοδος του Kinder Docs, όλη η ιδέα την οποία θα σας πω αμέσως αφού δούμε αυτό το 15 λεπτό το Winter Lake, θα μπω σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, με την Ειρήνη Βοκοτοπούλου, τις ώρες, που ουσιαστικά βλέπουμε μία ταινία και πάνω σε αυτή την ταινία δουλεύετε εκπαιδευτικοί σαν να είστε μαθητές, όπως θα δουλεύατε σαν να ήσασταν στην τάξη ουσιαστικά, και πάρα πολύ σε βάθος. Κάποιο μικρόφωνο είναι αναμένο, το μπορούμε να το κλείσουμε. Ωραία. Μετά το κινηματογραφική εκπαίδευση για ετερογενείς ομάδες που θα ξαναγίνει, αυτό το σεμινάριο το κάνουμε μαζί με την Claudia Τζίγενφους σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Docs. Έγινε στα γερμανικά την πρώτη φορά με την υποστήριξη της Γερμανικής Πρεσβείας. Από Φεβρουάριο θα ξαναγίνει και παλεύουμε να το κάνουμε και στα αγγλικά, για να μπορούν να το παρακολουθήσουν πολύ περισσότεροι από εσάς. Και ήταν η πρώτη φορά, επειδή ήταν στα γερμανικά και με την υποστήριξη της Γερμανικής Πρεσβείας, ήταν δωρεάν για τους εκπαιδευτικούς. Το τέταρτο είναι το «Μιλώντας στους νέους για τη σχέση και το σεξ», που απευθύνεται κυρίως σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να δουλέψουν πάνω σε αυτό το θέμα, με αφορμή την ταινία «4Play». Το κάνει η ψυχολόγος, ψυχαναλήτρια και συγγραφέας η Μαριαλίνα Σπυροπούλου. Και πάω, και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί βασίζεται σε μία ταινία και δείχνει, ας πούμε, τι γίνεται σε μια άλλη χώρα, και με αφορμή αυτό το κοινό βίωμα πάλι ανοίγουμε ένα θέμα τέτοιο για το πώς μιλάμε. Έχει και πάρα πολύ καλές σημειώσεις και πάρα πολύ καλή εισηγήτρια τη Μαριαλίνα Σπυροπούλου, που την έχει ακούσει, τα ξέρει γιατί μιλάω, είναι συνεργάτης και επιστημονική συνεργάτης του Kinder Docs πολλά χρόνια από την αρχή.
Βοηθώντας λοιπόν τα παιδιά και τους νέους να θέσουν στόχους και να διαχειριστούν το άγχος τους. Αυτό το βιωματικό εργαστήριο, το οποίο κάνουμε με τον Γιάννη το Κουσουλάκη, για το πώς μπορείτε με τεχνικές που δίνουμε σε αυτό το τετράωρο να τα βοηθήσετε να θέσουν στόχους και να διαχειριστούν το άγχος τους. Μακάρι και εμείς όταν ήμασταν μαυτές να μαθαίναμε, ούτε τώρα δεν μαθαίνουμε να θέσουμε στόχους και να διαχειριστούμε το άγχος μας. Πάμε λίγο όλοι κάπως στο περίπου. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα του δώσω το λόγο. Αυτή είναι η κάρτα που θα δείτε και στο Facebook που έχει από κάτω το event και που μπορείτε να γραφτείτε. Είναι προπονητής καράτε και βιολόγος, αλλά και δάσκαλος. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καιρό και σε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια για να στήσουμε αυτό το εργαστήριο, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πολλά προσωπικά θέματα τα οποία δουλέψαμε για να μπορέσουμε να το στήσουμε. Εννοώ σε σχέση με τη στοχοθέτηση προφανώς και σε σχέση με το πώς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό online. Δίνω λοιπόν το λόγο τώρα στο Γιάννη Χρυσουλάκη να μας πει τις τεχνικές για το webinar αυτό το οποίο έχουμε με το Rediscovery, την ταινία Rediscovery από τη Δανία. Γιάννη, μ' ακούς? Ναι, ακούω. Πολύ ωραία. Ακούγομαι κι εγώ, εντάξει. Βεβαίως, πολύ καλά, ωραία, σε ακούμε, ωραία, και σε βλέπουμε. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ θα πω πολύ σύντομα τις τεχνικές τις οποίες αναλύουμε σε αυτό το σεμινάριο. Αν μπορούμε, Δήμητρα... Ναι, να δείξουμε την κάρτα. Ναι, ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε τεχνικές συγκέντρωσης, τοποθέτησης, νοερής απόνησης, ρυθμικής αναπνοής και μυϊκής χαλάρωσης. Λίγα λόγια για κάθε ένα από αυτά. Σε σχέση με τη συγκέντρωση. Η συγκέντρωση είναι η ικανότητα να κρατάμε την προσοχή μας σε ένα αντικείμενο, αποκλείοντας όλους τους εξωτερικούς περισπασμούς. Είναι μια ικανότητα η οποία εξασκείται και όσο περισσότερο την εξασκούμε, τόσο πιο ισχυρή γίνεται. Ειδικά στην εποχή μας που υπάρχουν αιτίες κολοσσοί που δουλεύουν για να μας αποσπάνουν την προσοχή και που περνάμε πολλές ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συγκέντρωση της προσοχής είναι απαραίτητο να γίνεται καθημερινά. Στο σεμινάριο λοιπόν αυτό χρησιμοποιούμε απλές ασκήσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν από παιδιά από 7 χρονών και πάνω. Σε σχέση με τη στοχοθέτηση. Στη στοχοθέτηση αναλύουμε την δημιουργική διαδικασία, πώς δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας με δημιουργικό τρόπο, ώστε να θέσουμε το στόχο κάτι το οποίο επιθυμούμε και πώς αυτό να το κάνουμε μία συγκεκριμένη πρόταση. Δηλαδή να μπορούμε τον στόχο να τον πούμε σε μία πρόταση. Και αυτό μετά στη συνέχεια θα το χρησιμοποιήσουμε στην νοερή απεικόνηση. Η τεχνική της νοερής απεικόνησης έχει στόχο να δημιουργήσουν οι μαθητές θετικές εικόνες μέσα στις σκέψεις τους, οι οποίες πλάζονται με τη βοήθεια της φαντασίας και απεικονίζουν γεγονότα που θέλουν να βιώσουν οι μαθητές στο μέλλον. Δηλαδή το στόχο που θέλουν να πετύχουν. Ή τα βήματα για να πετύχουν το στόχο τους. Οι μαθητές λοιπόν και οι μαθήτριες μαθαίνουν να κατευθύνουν τις σκέψεις τους και τις ενέργειές τους στο στόχο τους και να μένουν συγκεντρωμένοι στο επιθυμητό αποτέλεσμα και όχι σε αυτό που φοβούνται, που μπορεί να είναι βασική αιτία για άγχος. Η νοερή απεικόνηση μπορεί να βοηθήσει τη βελτίωση της απόδοσης με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των μαθητών και βελτιώνοντας τη συγκέντρωσή τους. Η ρυθμική αναπνοή είναι μία τεχνική όπου κάνουμε την αναπνοή μας ισόχρονη, την εισπνοή με την εκπνοή. Και είναι ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος να σταθεροποιήσουμε τη φυσιολογία μας και να βελτιώσουμε την απόδοσή μας σε ό,τι κάνουμε. Δηλαδή, να γίνω πιο συγκεκριμένος λίγο πάνω στο γεύμα. Όταν είμαστε κάτω από πίεση, αυτό που συμβαίνει στην ουσία είναι ότι ο εγκέφαλός μας δέχεται ένα σήμα από την καρδιά μέσω του νευρικού συστήματος, που κάτω από πίεση είναι εντελώς χαοτικό. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες ο εγκέφαλος κλείνει και δεν μπορεί να εκτελέσει ούτε τις πιο απλές εργασίες. Αυτό συμβαίνει φυσιολογικά σε όλους μας όταν είμαστε κάτω από πίεση. Με τη ρυθμική αναπνοή λοιπόν μπορούμε να πάρουμε τον έλεγχο αυτού του επίπεδου και να μεταβούμε σε μια κατάσταση που λέγεται καρδιακή συνοχή.
Δηλαδή, που η καρδιά μας πάλεται ομαλά και ρυθμικά και με αυτόν τον τρόπο συγχρονίζεται και ο νους και έτσι δεν γίνεται, ας το πούμε, μάχη ανάμεσα στις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας. Το μυαλό και το σώμα συμφωνούν. Όπου μπορούμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι κάτω από όλες τις συνθήκες. Είναι, η ρυθμική αναπνοή είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Μπορεί να γίνει από παιδιά δημοτικού μέχρι σε όλες τις τάξεις δηλαδή. Είναι μια απλή τεχνική και είναι ένα ισχυρό εργαλείο που καθιστά το νου ήρεμο, διαυγή και συγκεντρωμένο, δίνοντας στο σώμα αυξημένη δύναμη και ζωτικότητα. Από οι μαθητές να μπορούν να αποδίδουν περισσότερο σε ό,τι κάνουν. Στη συνέχεια έχουμε τη μυϊκή χαλάρωση. Η μυϊκή χαλάρωση είναι μία διαδικασία. Μαθαίνουμε ουσιαστικά πώς να χαλαρώνουμε διάφορες ομάδες μυών του σώματός μας. Δηλαδή, μέσα στη χαλάρωση προσέχουμε το πώς νιώθουμε, πώς αισθανόμαστε τόσο στην ένταση όσο και στη χαλάρωση. Με τη συνειδητή χαλάρωση κάθε μυϊκής ομάδας ανανεώνουμε το νευρικό σύστημα και επιτυχάνουμε μια βαθιά αίσθηση εσωτερικής γαλήνης. Με αυτόν τον τρόπο το σώμα ξεκουράζεται και ανανεώνεται όπως μετά από ένα καλό ύπνο. Αυτές είναι οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε στο σεμινάριο. Είναι απλές και όπως είπα και πριν μπορούν να γίνουν από μαθητές 7 χρονών και πάνω. Έτσι, εντάξει. Αυτά από μένα, Δήμητρα. Τέλεια. Έτσι, το είπα πολύ πάρα πολύ συνοπτικά, αλλά πραγματικά επειδή το κάναμε το σεμινάριο στις 28 του μήνα, είναι πολύ πρόσφατο και είδαμε και τα αποτελέσματα για ενήλικο κοινό. Έχω φτιάξει μια κάρτα εδώ, πότε, πού, για ποιον, για να επαναλάβω. Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου, online, θέση για ενήλικο. Και περιορισμένο, γιατί δεν χρειάζεται στα παιδιά να ξέρουν την καρδιακή συνοχή και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να ξέρουν οι ενήλικες, για σχολικές ομάδες online. Σε όλες και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε την ταινία, η οποία αποτελεί την κοινή βάση. Είναι μια εξαιρετική ταινία από την Δανία, λέγεται Rediscovery και διαρκεί 70 λεπτά και μετά πάνω σε αυτό κάνουμε ακριβώς αυτές τις τεχνικές που μόλις είδατε και τις διδάσκουμε έτσι ώστε όταν φεύγετε από το σεμινάριο τις έχετε στην τσέπη σας, αν τις εξασκήσετε μπορείτε να έχετε όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είπαμε. Βλέπετε τι κάνουμε τα ντοκιμαντέρ, δηλαδή τα κάνουμε φιόγκο. Και εδώ μια εικόνα από την ταινία, εξαιρετική αυτή η εμπιστοσύνη που αφήνεται ας πούμε στα χέρια. Πάμε τώρα θα σταματήσουμε το live γιατί τώρα είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι κάνανε τον κόπο και μπήκανε στο Zoom στην ώρα τους κτλ. Οπότε Κατερίνα θα σε παρακαλέσω να σταματήσεις το live, θα δούμε την ταινία, η ταινία είναι 15 λεπτά και μετά έχω μία κάρτα μόνο που θα σας πω για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ήθελα να σας δείξω πολλά τρέιλερ και βγήκα λίγο από το χρόνο, θα με συγχωρέσετε, δεν θα φύγετε ελπίζω. Λοιπόν, οπότε σταματάω εδώ το share. Βάζω την ταινία, έχουμε μείνει 81, είμαστε μια χαρά. Βάζω να δούμε την ταινία επί τόπου. Ένα λεπτό, δευτερόλεπτο. Winter Leg είναι μια εξαιρετική ταινία. Καθίστε αναπαυτικά, κλείστε και τα πολλά τα φώτα, βάλτε τα ακουστικά σας. Θα πάμε ταξίδι στην Φινλανδία, σε ένα τοπίο που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή στην οποία είμαστε. Είναι χειμώνας και είμαστε πάνω σε μία παγωμένη λίμνη. Και θα τα πούμε σε ένα ακριβώς τέταρτο με το κομμάτι των εκπαιδευτικών, πολύ επιγραμματικά με μία κάρτα, ερωτήσεις σας και τέλος. Πάμε.